Δίπλα μου έχω τον κύριο Σταύρο Παπαδάκη που θα μας πει κάποια πράγματα για τους αγώνες που δώσανε οι χωριανοί του για την πατρίδα. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποια αγάλματα που θα τα δούμε μετά και θα πούμε την ιστορία τους. Λοιπόν, και εγώ σας καλωσορίζω με τη σειρά μου στο χωριό μου. Όπως όλα τα χωριά της Ελλάδος, έτσι και το χωριό μου έχει λάβει σε όλους τους απελευθερωτικούς αγώνες μέρος. Αυτά που θυμούμαι εγώ συγκεκριμένα είναι η μάχη της Κρήτης. Ήμουν μικρό παιδί και έκανα παρέα με τον πατέρα του καφετζή, τον Γιάννη τον Κουτσαλεδάκη. Μας έπαιρνε κάποιος λοχαγός και πηγαίναμε τη νύχτα πολεμοφόδια σε μια τοποθεσία στο Άδελε που λεγόταν Αγουρλίδα. Ήρθαν λοιπόν, τελειώσαν οι μάχες της Κρήτης, ήρθαν οι μαύρες μέρες της κατοχής. Ήμουν απ' έξω από το χωριό όταν σκάσαν οι πρώτοι όλμοι από τους Γερμανούς. Είδα τις πρώτες μοτοσυκλέτες που ήρθαν εδώ πέρα. Στα χρόνια της κατοχής έγινε και κάτι άλλο. Όταν οι Γερμανοί βομβαρδίζανε, είχαν βάλει στόχο την εκκλησία των Άγιων Νικόλαο. Μια πέμπτη βράδυ λοιπόν βομβαρδίζανε πολύ σκληρά και ρίξαν τρεις βόμβες όπως διηγηθήκαν μετά ήδη. Με στόχο τον Άγιο Νικόλαο δεν το πετύχαν όμως. Η χάρη του Αγίου τα πέτρεψε. Ήταν θαύμα δηλαδή. Θαύμα. Μέσα στις άλλες εκκλησίες που είχαν κάνει αποθήκες οι Γερμανοί ήταν και ο Χριστός. Και παράκουσαν να λένε, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσαν να πω μέσα, το είχαν κάνει και αποχωρητήριο. Εκεί μέσα λοιπόν πήραν νάρκες μια μέρα, μία δημιουργία Γερμανών με έναν διπλοχωγό και πήγαν ανάμεσα πηγής και Αγίου Δημητρίου και κάναν θεωρία. Στα χέρια τους έσκασε μία βόμβα και αφάνισε τη δημιουργία. Όσοι σκοτωθήκαν, δραματιστήκαν. Και άκουσαν να λένε σαν παιδί ότι ο Χριστός τις τιμώρησε. Ο Διονύσιος Ψαρδάκης με καταγωγή από την πηγή και πήγε καλόγερος στο μοναστήρι του Αρκαδιού. Έχει λάβει μέρος στους Μακεδονικούς αγώνες και όταν πέσε οι Γερμανοί την ημέρα του Αγίου Κωνσταντίνου μετά τη λειτουργία πήρε το όπλο του, τον θυμάμαι κι εγώ ή το έχει αδερφός της μάνα μου να πούμε ανεξάρτητα από αυτό και κατέβηκε και πήγε και πολέμησε κάτω στον πηγαίνο κάμπος του Σαουνάτσο το Μετόχιο. Μετά πολλές φορές οι Γερμανοί μπλοκάρανε το μοναστήρι, τον πιάσουνε, δεν τον σκοτώσανε. Αυτά θυμάμαι για τον Διονύσιο όσον αφορά τους εθνικούς αγώνες. Να μας πεις λίγο λοιπόν και για κάποιο άλλο πολιτικό βέβαια. Τον θυμάμαι από μικρό παιδί. Το σπίτι του σώζεται ακόμη, ήταν πολιτικός με τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τελευταία φορά που εκτέθηκε ήταν το 50 με το κόμμα του. Έχει κάνει κάποιο μεγάλο έργο που σημαίνει. Εδώ στην πηγή δεν θυμάμαι. Αυτός ήταν, όπως ακούω, ανιδιοτελής πολιτικός. Δηλαδή, στον τόπο του, εγώ δεν θυμάμαι να ακούω. Πάντως, έχει κάνει καλά, γενικά καλά. Φίλε Γιάννη, έχει κάνει κάτι συγκεκριμένο. Στο Ρέθυμνο, στον κήπο του Ρεθύμνου, είναι μέσα το άγαλμά του και γράφει από κάτω, από εκεί, από αυτή την πηγή, το ξέρω κι εγώ, γράφει ότι επί ημερών του οι πρώτες ενέργειες γίνανε για να γίνει ο κήπος του Ρεθύμνου, που είναι από τους καλύτερους κήπους, τους πιο μεγάλους της Κρήτης. Κύριε Μεταξάκη, πόσους κατοίκους έχει σήμερα το χωριό? Είπαμε 350-400 κατοίκους έχει. Ήταν παλιά πολύ μεγάλο χωριό, πολύ καλό, το Κεφαλοχώρι λέγανε την πηγή. Ήταν δήμος. Ήταν παλιά δήμος Αρκαδίου, παλιό δήμος Αρκαδίου με 17 χωριά. Μετά γίνηκε κοινότητα. Νεολαία υπάρχει αρκετή στο χωριό? Υπάρχει νεολαία αρκετή, είναι το χωριό τόσο παιδινό και καλό που δεν τους ενφέρουν να πάνε να σπουδάζουν και να παίρνουν 360. Εδώ έχουν περιουσίες, εργάζονται, ζουν πολύ ωραία. Γίνονται εκδηλώσεις που τις διοργανώνουν οι νέοι άνθρωποι? Γίνονται κάπου-κάπου. Όχι όσο έπρεπε να γίνονται. Το είπα. Όσο έπρεπε να γίνονται, δεν γίνονται. Προσπαθούμε όσο μπορούμε το καλύτερο. Έχουν εξαλειφθεί κάποιες εκδηλώσεις που παλιά γινότανε? Είχαμε ένα θείο από το 82, κάναμε πολλές εκδρομές, πολλές. Στην κοινότητα πηγής, εάν ήταν δυνατόν, αλλά τώρα είναι κλειστά η κοινότητα, έχει αφήσει έργα αξίας απάνω, ζωγραφικούς πίνακες οι οποίοι αξίζουν πάρα πολλά και καλλιτεχνικά και χρηματικά, τα γραφεία του, μια τεράστια βιβλιοθήκη και με δικά του έσοδα έχουν χτιστεί εδώ πέρα. Έχω την εντύπωση όμως, συγγνώμη που σε διακόπτω, ότι αυτά τα έργα μέσα και δεν μπορούμε να τα δούμε και αυτό είναι κρίμα, ναι. Να γινότανε κάτι, έτσι δεν είναι?
που ναι. να μπορεί να τα δει ο κόσμος που θα έρθει στην πηγή ενδεχομένως. Ας ελπίσουμε τώρα, τώρα παίζει είναι Δήμος, φίλε Νίκο, να μπορέσουν να, τα, να κάνουν μια έκθεση να τα δει ο κόσμος. Το πνευματικό κέντρο, σε τι χρησιμεύει? Κοιτάτε να δείτε, υπάρχει ένας εκπολιτιστικός σύλλογος. Βέβαια δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι σε... στην πιο καλή. Σε δραστηριότητα τέλος πάντων. Όπως συνήθως συμβαίνει και στους περισσότερους τόπους. Αλλά κατά καιρούς διοργανώνει γλένια, διοργανώνει κανένα θέατρο, διοργανώνει. Είπαμε και ότι διοργανώνει γλένια. Ναι. Πόσο καιρό είναι να γίνει γλένια στην στη πηγή, Γιάννη? Το τελευταίο είναι πριν 1,5 χρόνο. Α, ναι. Έχουν επιτυχία όμως, γιατί τα κάνουν εκεί, τα Νίκο, τα κάνουν καλοκαιρινούς μήνες. Και ο κόσμος είναι Αθηναίοι, είναι ξένοι και διψάνε. Εντάξει. Εντάξει, ο κόσμος περισσότερο το ξέρεις τώρα, έχει πέσει με τις δουλειές, έχει πέσει πιο πολύ με το χρήμα παρά με το γλέντι και με τον πολιτισμό. Αυτό είναι καλό ή κακό? Φυσικά είναι κακό. Φυσικά είναι κακό. Ολέθριο. Ολέθριο. Γιατί δεν υπάρχουν οι προσωπικές σχέσεις πια. Καθένας είναι κλεισμένο σπίτι του και τελείωσε η δουλειά. Δεν υπάρχει. Άκουγα προς μια συζήτηση και μιλούσαν για τα κομπιούτερ, για το ίντερνετ, την πληροφορική. Κερδίσαμε το ίντερνετ και χάσαμε την επικοινωνία με το γείτονά μας. Αυτό έγινε, Νίκο. Κατάλαβες. Χάθηκε δηλαδή η αγνότητα. Η αγνότητα. Ναι. Η αγνότητα στις σχέσεις. Τα πάντα. Τα πάντα έχουν χαθεί. Και όχι μόνο στο χωριό, παντού έχουν χαθεί. Γιάννη, βλέπω όμως ότι έχετε και μια τάση να φτιάχνετε τα παλιά σπίτια. Ναι, κάνεις ένα λάθος, Νίκο μου. Δεν τα φτιάχνουμε εμείς. Κατάλαβες. Αλλά τα φτιάχνεις. Ναι, αυτό, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο έγκλημα που γίνεται στα χωριά. Όχι μόνο στο δικό μου, επιμένω. Αυτό το σπίτι που βλέπεις. Το έχει αγοράσει ένας Άγγλος. Και ο Άγγλος από ετοιμόρροπο που ήταν το έφτιαξε όπως το έφτιαξε. Σε αυτό το συναρπαστικό ρυθμό με το να του το λαξέψει, με το να το. Λοιπόν, αυτοί που το είχαν προτιμούν να μένουν στην πολιτεία και το πουλήσανε το σπίτι. Αυτό το θησαυρό που βλέπεις το πουλήσανε. Και το άλλο σπίτι δίπλα εδώ πέρα, από ό,τι άκουσα και αυτό έχει πουληθεί και σιγά σιγά θα αρχίσουν οι ξένοι. Περιμέναμε τους ξένους να έρθουν να τα φτιάξουν. Και να δείξουν οι ξένοι χάνεται τον πολιτισμό. Ναι. Ο πολιτισμός ναι. και η αγνότητα που είσαι ο κριτικός. Αυτό ακριβώς. Γιατί νομίζω ότι στην τέχνη για ένα μεγάλο βαθμό παίζει και η αγνότητα της ψυχής. Ναι. Και αυτά τα πράγματα είναι τέχνη για μένα. Τα είναι τέχνη, φυσικά είναι. Έτσι τέχνη. Δεν είναι. Απαράμιλη τέχνη. Απαράμιλη τέχνη. Κατά συνέπεια χάνεται και ο πολιτισμός και η αγνότητα του κριτικού. Εγώ, ξέρεις τι, όπως πάει το πράγμα Νίκο, θα αρχίσουν σιγά σιγά να διεκδικούν. Να μας πεις λίγο τι είναι αυτό το... Αυτό είναι αργαλιό. Που εφαίναμε υφάσματα. Το ξέρα εγώ, αλλά λέω πλά να μας το πει. Εφαίναμε υφάσματα. Βουρζάλια, πετσέτες, κουβέρτες, πολλά πράγματα. Τώρα το έχουμε για διακόσμηση. Πώς λειτουργούσε? Είχαν πολλά χρειαζόμενα, αλλά βλέπεις δεν είναι όλα εδώ. Όχι. Δεν είναι εδώ. Μόνο το πέταλο έχει. Το πέταλο. Το οποίο, αυτό λοιπόν το εργαλείο, πώς θα το πούμε, αλλιώς το αργαλείο, για αυτό το αργαλείο. Αργαλείο. Λοιπόν, χρησιμοποιούσε για να κάνουν υφάσματα οι γυναίκες. Υφάσματα, μάλιστα. Και ακόμα τώρα τα χειρίζονται με λοπόταμο και σπακιά. Ακόμα. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω μια εκπομπή που να το μεταχειρίζονται. Και να το κάνουμε. Μάλιστα. Εδώ πέρα, τι είναι αυτό? Αυτό είναι η ανέμη. Η ανέμη. Πού τι ακριβώς έκανε η ανέμη? Νομίζω ότι δουλεύει τώρα. Αυτή εβάναμε το φάδι και μετά είχαμε τον άρρωθο και εβάναμε μαθούρι. Τι είναι το φάδι? Αυτό είναι το φάδι, αυτό. Αυτό είναι το φάδι. Και στις κουβέρτες εβάναμε παπύρους. Εβάναμε παπύρους και φαίναμε τις κουβέρτες. Τα ψηλά υφάσματα φαίναμε με τις σαΐτες. Αυτές είναι οι σαΐτες. Εβάναμε μασούρια και τα βάναμε εδώ. Τα μασούρια και φαίναμε. Βάλατε λοιπόν την κλωστή, το φάλι τέλος πάντων. Μάλιστα, μάλιστα. Γύριζε γύρω-γύρω και έκανε το κουβάρι. Ναι, και φαίναμε. Κυρία Χρυσούλα, είδαμε το αργαλιό. Θα μας πεις όμως σε αυτό εδώ πέρα που έχεις κρεμάσει το τζάκι, τι ακριβώς είναι? Αυτό είναι καμπανός. Τι έκανε? Αυτό εζυγιάζανε, αυτό ήταν με οκάδες, όχι με κιλά που είναι τώρα. Αυτό είναι με οκάδες. Κρεμούσαν λοιπόν το αντικείμενο στους δύο γάντζους. Και από εκεί ήταν οι οκάδες. Στο χέρι του καμπανού ήταν οι οκάδες. Να πούμε λίγο ότι
κρεμούσανε από πάνω τον πάνω κρίκο κάπου σταθερά. Ναι. Κρεμούσανε μετά από κάτω το βάρος που έλεγαν να ζήσουν. Εδώ, εδώ το βάρος, μάλιστα. Και μετά με το, με το βαρύδιο αυτό. Με το βαρύδιο, με τσουγιάζανε. Όπου θα ευθυγράμιζε. Και τσοκάδες, μάλιστα. Όπου θα ευθυγράμιζε. Ναι, ναι, ήταν ναι. Τόσα ξυλά που έδειχνε ο... Μάλιστα, πολύ μάλιστα. Πολύ καλά. Για να πάμε όμως και από εδώ πέρα να μας πεις τι είναι. Αυτό είναι σκάφη. Σκάφη. Που βάλαμε τα αλεύρι και ζυμώναμε. Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν ακόμα. Α, τώρα όχι. Τώρα είναι τα έτοιμα, οι φούρνοι. Δεν υπάρχουν ξυλόφουρνοι ακόμα που ζυμώνουν οι γυναίκες. Όχι, 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 δεν είναι τώρα. Και από εκεί είναι το πλαστήρι που επλάσαμε το ψωμί. Αυτό επλάσαμε το ψωμί και το βάλαμε μετά στο φούρνο. Από εκεί πέρα είναι πάλι η κνησάρα. Απεκοσχυνίζαμε το αλεύρι. Και το άλλο το κόσχινο. Πού τι κοσχύνιζε με το κόσχινο, τι με την κνησάρα. Ελιχνούσαμε, μια φορά οι ανθρώποι αλωνίζαν και ελιχνούσανε. Και το καρπό, πώς έμενε το φλούδι. Καρπό, κοσχυνίζαμε το κόσχινο. Μάλιστα. Αυτές οι εποχές που περάσαμε, είχαν κάτι καλό. Πιο καλές ήταν αυτές οι εποχές παρά τώρα. Πιο καλές. Εμένα πιο καλά μ' αρέσανε παρά τώρα. Εθερίζαμε, αλωνίζαμε, δηλαδή διαθέταμε κόπο, αλλά είμαστε πιο πολύ ευχαριστημένοι από τώρα.